Η αγάπη έχει δύναμη. Είμαστε λίγοι διαφορετικοί. Ξάνθη! 2022! Ο δικός μας κόσμος τους χωράει όλους! Πάμε μαέστρο πιο δυνατά, βάλε στις νότες ρυθμό και χρωμάτα. Πάμε μαέστρο όλοι μαζί, να πλημμυρίσουμε με φως τη γη. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης η πρώτη πανελλήνια διαδικτυακή συνάντηση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία που είναι στις 3 Δεκεμβρίου, παρουσία 46 σχολείων. Τη συνάντηση χαιρέτησαν η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μέρη Κοσμίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Μάλαμα Σιδηροπούλου και ο συντονιστής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Θεόδωρος Φλωρίδης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το βίντεο μήνυμα που δημιούργησαν δομές ειδικής εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης προσκάλεσε όσα σχολεία το επιθυμούν να γιορτάσουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Στην πανελλαδική δράση ευαισθητοποίησης «Αυτό που μας ενώνει 2022, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία» συμμετείχαν 42 δομές γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώθηκαν σε μια πρωτότυπη συνεργασία. Με πολλή φαντασία, μεράκι και δημιουργικότητα στέλνουν το μήνυμα πως τελικά αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν, σημειώνει σε μήνυμά του ο Διευθυντής Κλεωμένης Ψωμακέλης. Από την Κινησία Ξάνθης, αυτή τη χρονιά στέλνουμε το δικό μας μήνυμα για όλα αυτά που μας ενώνουν. Ζήτε το ρητό σου σύνδεση με ύψη για να ακουστούμε παντού! Στο χέρι μας κρατάμε το ραβδί και αλλάζουμε τον κόσμο! Τι έγινε, τι συνέβη? Το τέσμα μας ατούστησε σε όλη την Ελλάδα! Και την Κύπρο! Αλήθεια! Τελικά, τι είναι αυτό που μας ενώνει? Πάμε να δούμε!